Καλησπέρα σας, είμαι ο Νάσος Φανός. Είμαι ο Δημήτρης Κούγκας. Σήμερα θα έχουμε μία παρουσίαση για δύο κανονισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Digital Services Act το Σάββατο και το Digital Market Act την Κυριακή. Τελείται υπό την αιγίδα του Εμπορικού Συλλόγου Λεωνιδίου και θεωρούμε ότι συνδυάζει γνώση και εξελίξεις άμεσα συνυφασμένες με τις ανάγκες που έχει ο Συλλόγος. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας καλωσορίζω στη σημερινή μας εκδήλωση, η οποία είναι αφιερωμένη στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και στην ενημέρωση σχετικά με τους νέους ευρωπαϊκούς κανονισμούς που επηρεάζουν το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Καταφέραμε να οργανώσουμε τη σημερινή συνάντηση με σκοπό να ενισχύσουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και να ενδυναμώσουμε τη συλλογική μας προσπάθεια και να αξιοπιστήσετε τις γνώσεις που θα μοιραστούν μαζί μας οι ομιλητές νομικοί μας για το καλό των επιχειρήσεών μας και του τόπου μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Αρχικά ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Μας θυμάται με τον χρόνο σας, κατά κύριο λόγο, ο οποίος είναι πολύτιμος, ο Σαββατοκύριακο είστε εδώ. Θεωρούμε ότι θα αναπτύξουμε κάποιες πάρα πολύ ωραίες θεματικές. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους που μας δίνουν βήμα να βρισκόμαστε εδώ πέρα, να συμμετέχετε και να αναπτύξουμε ένα διάλογο μετά από ένα σημείο. Ευχαριστώ πολύ. Νάσος Φανός λέγομαι, συνεργάτης του Δημήτρου Κόγκα. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου πάρα πολύ για όσους διαθέσατε τον χρόνο για να είστε σήμερα εδώ κοντά μας. Έχουμε πελατολόγιο το οποίο περιλαμβάνει Digital Marketing Agencies, περιλαμβάνει Search Engine Optimization Agencies, κάποιους developers για ιστοσελίδες, όπως επίσης και κάποιες εταιρείες οι οποίες έχουν έντονη παρουσία στην δημιουργία προγραμμάτων. Όλοι γνωρίζετε όταν έχετε πάει να ψάξετε μια επιχείρηση στο Google Maps ότι υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες έχουν πολύ έντονη δραστηριότητα, διότι έχουν πολλές κινέζες, έχουν πολλά σημεία στα οποία υπάρχουν επιχειρήσεις και κάποια άλλα τα οποία είναι νεκρά. Θα δείτε ότι το Google Maps από πίσω έχει διαφορετική διαγράμμιση. Οι περιοχές αυτές που έχουν έντονη δραστηριότητα σε likes, σε φωτογραφίες, σε επιχειρήσεις είναι πορτοκαλί, ενώ τα υπόλοιπα είναι γκρι. Τι είναι ο Digital Services Act, είναι ευρωπαϊκός κανονισμός. Δεν το ψήφισε κανένα στην Βουλή. Το ψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο αφού τον ετοίμασαν 25 επίτροποι στις Βρυξέλλες. Έχει νόημα όταν στέλνεις κάτι στην Booking να γνωρίζεις το Digital Services Act όταν κάνεις ένα αίτημα παρακλητικά να σβήσουν μια αρνητική κριτική? Εισιτήριο υπάρχει λοιπόν στο Digital Services Act, δηλαδή στις πλατφόρμες. Ναι, και είναι πολύ ψηλές προμήθειες. Τι προσφέρει ο Digital Services Act για τον οποίο μιλάμε σήμερα και το οποίο εμείς θεωρούμε ότι είναι άκρως σημαντικό και αξιοποιήσιμο άμεσα? Αντίστοιχα και εγώ, σαν ο άνθρωπος που έγραψε την κριτική, έχω δικαίωμα να ζητήσω και να αποδείξω ότι η κριτική μου είναι αληθής και ότι το γεγονός που μου την κατεβάσαμε είναι συμφωνητή.